Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό βρίσκονται σε οριακό σημείο στην παρούσα φάση, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι έχει περισσότερες απαιτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης αυτή την περίοδο. Τόνισε ότι η σημασία στη μεταφορά μιας είδησης για το Κυπριακό έχει αλήθεια και όχι το πάθος και η συναισθηματική φόρτιση. Μιλώντας στην απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων του ΚΙΠΕ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως εάν οι δύο πλευρές τελικά καταφέρουν να φτάσουν σε συνολικό πλαίσιο λύσης που θα τεθεί σε δημοψήφισμα, οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει ούτε να το δαιμονοποιήσουν ούτε να το ωραιοποιήσουν, ώστε η απόφαση του λαού να είναι η καλύτερη δυνατή. Γνωρίζουμε όλοι πως όταν τα πράγματα βρίσκονται σε οριακό σημείο, όπως η κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στην παρούσα φάση, έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο η μετάδοση μιας είδησης, αλλά η απολύτως ακριβής και έγκαιρη μετάδοση της, καθώς η ταχύτητα πλέον αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου κόσμου ενημέρωσης. Είναι πολλές φορές δύσκολο να αποβάλλεται, όπως και εμείς οι πολιτικοί βεβαίως, την φόρτιση που είναι βέβαιο να όλοι φέρουμε όταν πρόκειται για την πατρίδα μας. Είναι όμως, πιστεύω, αυτό μια αδυναμία και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Η είδηση δεν χρειάζεται να φορτιστεί με συναισθηματισμούς γιατί παραμορφώνεται. Η είδηση μπορεί να είναι σαφής και διδακτική εάν παρατίθεται κατά το δυνατόν ως έχει. Με άλλα λόγια, θέλω να πω πως στην ενημέρωση θα πρέπει να κυριαρχεί η αλήθεια ως έχει και όχι το πάθος. Εάν τελικά καταφέρουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε ένα σχέδιο λύσης, την τελική απάντηση θα την δώσει ο λαός. Οι πολίτες με την επιλογή τους σε πιθανό δημοψήφισμα θα έχουν τον τελικό και καθοριστικό λόγο. Για να είναι όμως η απόφαση τους η καλύτερη δυνατή, η προς το εθνικό καλό και προς το δημόσιο συμφέρον, οφείλουμε να τους παράσχουμε με ψυχραιμία και με τη μεγίστη δυνατή αντικειμενικότητα τα πραγματικά γεγονότα και όχι δαιμονοποιημένη ή και οριοποιημένη εικόνα των πραγμάτων. Να αφήσουμε τον μιλήχιο διάλογο να καθορίσει τις επιλογές και όχι τα πάθη. Να προωθήσουμε την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και να απορρίψουμε τον αφοριστικό λόγο. Η διαπραγμάτευση τώρα συνεχίζεται στην Κύπρο. Σήμερα έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, με την ελπίδα ότι όσοι εμπλέκονται, και ιδιαίτερα θέλω να το τονίσω και να το υπογραμμίσω για να μην υπάρξει καμιά παρερμηνία, ιδιαίτερα η Τουρκία θα αποδείξει έμπρακτα αυτό που ήθελε με μια ρητορική θετικής προσέγγισης να παρουσιάζεται, ότι επιθυμεί τάχα τη λύση και είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό θα φανεί όχι μένοντας μακράν των διαπραγματεύσεων, αλλά εις το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Την προετοιμασία της συνέχειας της διάσκεψης για την Κύπρο για το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων και πραγματοποίησή της στις αρχές Μαρτίου ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Κιντζή. Αποφάσισαν επίσης να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Σε καθορισμό της μεθοδολογίας για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων προχώρησαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή, χωρίς να μπουν σε συζήτηση βασικών θεμάτων όπως είναι η τουρκική αξίωση για παραχώρηση των βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Τούρκους υπηκόους. Δεν έχει συζητηθεί ποσός. Έχουμε συζητήσει για τη μεθοδολογία της παραπέρα πορείας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή αποφάσισαν ότι θα συναντώνται μία φορά την εβδομάδα τον Φεβρουάριο, ενώ ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να προετοιμάσουν σε συνεργασία και με τις εγγύητριες δυνάμεις την επόμενη διάσκεψη για την Κύπρο σε πολιτικό επίπεδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου. Δεν έχει ακόμη καθοριστεί σε ποιο πολιτικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη, η οποία θα έχει την ίδια ακριβώς σύνθεση όπως και η διάσκεψη που έγινε τον Ιανουάριο στη Γενέβη σε ό,τι αφορά τα μέρη. Στη διάσκεψη θα γίνει ενημέρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης της ομάδας τεχνοκρατών που έγινε στο Μον Πελεράν και θα γίνει περαιτέρω συζήτηση για το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Στις συναντήσεις που θα έχουν τον Φεβρουάριο, Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Κιντζή θα συζητήσουν σημαντικά ζητήματα στα οποία παραμένουν διαφορές στα πέντε κεφάλαια της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού και θα έχουν ανταλλαγή απόψεων και στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι συναντήσεις των διαπραγματευτών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κλείσουν μικρότερη σημασία ζητήματα αλλά και να προετοιμάζουν τις συναντήσεις των δύο ηγετών.
Η επόμενη συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Κιντζή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε με την επιστροφή του στο Προεδρικό και στο θέμα των αρνητικών δημόσιων δηλώσεων, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να αποφεύγονται και από τις δύο πλευρές. Έχω εγείρει το θέμα και κατά την εχθεσινή και κατά τη σημερινή συνάντηση ότι όσα λιγότερα λέγονται τόσο καλύτερα μπορεί να συμβάλλουν στο θετικό κλίμα που θέλουμε να επικρατεί στον εντοκυπριακό διάλογο και συνεπώς οποιασδήποτε δηλώσεις γίνονται είτε επιρρεσιόδοξες είτε κατά τον αντίθετη φοράν δεν συμβάλλουν σε αυτό που οι δύο κοινότητες τουλάχιστον οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιδιώκουν. Αμέσως μετά την συνάντηση με τον κύριο Ακίντζη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ενημέρωσε για τα βήματα που έχουν καθοριστεί στη διαδικασία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ρωτήθηκε και κατά πόσον προκαλεί προβληματισμό η ένταση των τελευταίων ημερών στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι ένας αρνητικός παράγοντας, αλλά θέλω να ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει αύριο το πρωί στην Αθήνα συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, ενώ σήμερα το απόγευμα συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο. Υπάρχει ένα φυσικό χρονοδιάγραμμα στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, δήλωσε στα κατεχόμενα ο Μουσταφά Κιντζή. Σημείωσε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αφού, όπως είπε η ελληνοκυπριακή πλευρά, εισέρχεται τους επόμενους μήνες σε προεκλογική περίοδο, ενώ θα γίνονται και έρευνες για φυσικό αέριο. Για τη διάσκεψη, ανέφερε ότι δεν αφορά μόνο ασφάλεια και εγγυήσεις, αλλά είναι μια διάσκεψη για την Κύπρο, που σημαίνει ότι το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί σε πενταμερί, όπως είπε, και τα άλλα μεταξύ των δύο πλευρών. Αναφερόμενος στην κατάθεση του χάρτη, ο κύριος Ακίντζη είπε ότι ο στόχος είναι όταν εξευρεθεί λύση, μετακίνηση όσο το δυνατό λιγότερου κόσμου, αλλά όπως ανέφερε, κανείς δεν θα μετακινηθεί ούτε εκατοστό προτού λάβει νέο σπίτι και ευκαιρία εργοδότησης. Για να πάμε σε μια συνάντηση τύπου Γενέβης, θα πρέπει να φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνία στα ουσιαστικά ζητήματα και στην τελική φάση όπου θα ληφθούν οι συνολικές αποφάσεις για την Κύπρο, θα πρέπει να είναι παρόντα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, σχολιάζοντας τη σημερινή απόφαση των δύο ηγετών να ζητήσουν από τα Ηνωμένα Έθνη την προετοιμασία της συνέχειας της διάσκεψης για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις και την πραγματοποίησή της στις αρχές Μαρτίου. Μιλώντας σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κύριος Κυπριανού είπε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο, ενώ άφησε αιχμές για τα μέλη του ότι στη Γενέβη έδειξαν τον χειρότερό τους εαυτό. Ότι για να πάμε σε μια συνάντηση τύπου Γενέβης, πρέπει να έχουμε φτάσει, όπως είπα προηγουμένως, σε ακτίνα συμφωνίας σε αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα. Και επιμένουμε ότι στην τελική φάση, όπου θα βαρθούν οι συνολικές αποφάσεις για την Κύπρο, πρέπει να είναι παρόντα και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και παρόλον το βάσανο το οποίο θα περάσει, πρέπει να καλέσει το Εθνικό Συμβούλιο. Να το ενημερώσει για το τι έγινε στη συνάντηση των τεχνοκρατών στο Μον Πελερά, και ταυτόχρονα τι αποφασίστηκε συγκεκριμένα στη σημερινή συνάντηση που είχε με τον κύριο Ακίντζη. Δεν εσταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, ως Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να πω, κατά τη μετάβαση μας στη Γενέβη. Δεν έδειξαμε τον καλύτερο μας εαυτό, έδειξαμε αντιθέτως το χειρότερο μας εαυτό. Και χρειάζεται όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των στιγμών. Και ο κάθε ένας από εμάς να συμπεριφερθεί όσο πιο υπεύθυνα μπορεί. Σοβαρά και επικοδομητικά. Πατριωτικό είναι να σκέφτεσαι τις επόμενες προεδρικές εκλογές ή να σκέφτεσαι τις επόμενες γενιές. Η μη λύση, όπως υπενήσονται κάποιοι, δεν θα μας αφήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία όπως την ξέρουμε σήμερα. Και να έχουμε εμείς την Κυπριακή Δημοκρατία και οι Τουρκοκύπροι να είναι πάντοτε μια κοινότητα την οποία δεν θα αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα. Η μη λύση θα μας θέσει σε μια κινούμενη άμμο η οποία θα κινείται προς κατευθύνσεις πολύ αρνητικές για μας. Με απρόβλεψες συνέπειες. Είναι ωραίο να λέμε συνθήματα τα οποία χαϊδεύουν τα αυτιά του κόσμου, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελέσματα στην πράξη. Και όχι λόγια του αέρα.
τα οποία δεν πρόκειται κάτω από καμιά περίσταση να εφαρμοστούν. Σε έντονα διαβήματα προς την Άγκυρα, προέβη η Αθήνα για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και ειδικότερα στα Ήμια, όπου καταγράφονται μαζικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου τα τελευταία 24 ώρα. Μετά την παρουσία του αρχηγού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα Ήμια και τις χθεσινές προκλήσεις μαχητικά της Τουρκίας, παραβίασαν και σήμερα το πρωί μαζικά τον ελληνικό εναέριο χώρο. Είχε προηγηθεί η ρήψη Στεφάνου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο, στο σημείο στο οποίο πριν από 21 χρόνια σκοτώθηκαν τρεις αξιωματικοί που επέβαιναν σε ελικόπτερο. Η αυξημένη δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο συνεχίστηκε και το απόγευμα με 138 παραβιάσεις και παραβάσεις. Η τουρκική προκλητικότητα κορυφώθηκε μετά την απόφαση για μια έκδοση των 8 στρατιωτικών οι οποίοι είχαν καταφύγει στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Στη Βρετανία το Κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από λίγο με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο ενεργοποίησης της διαδικασίας του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου θα υποβληθούν τροπολογίες και ακολούθως οι βουλευτές θα ψηφίσουν επί της τελικής μορφής. Στόχος η διαδικασία να ολοκληρωθεί στις 7 Μαρτίου. Απάτη μέσω διαδικτύου φέρεται να διέπραξε Ρουμάνος, ο οποίος απέσπασε 43.000 ευρώ από αγρότη στην Κύπρο. Δεν μπόρεσε όμως να διαφύγει αφού συνελήφθη στο αεροδρόμιο. Τρεις γεωργοκτηνοτρόφοι στην Αθιένου δελεάστηκαν από τη φτηνή, όπως πίστευαν, τιμή των τρακτέρ που διαφήμιζε ο Ρουμάνος στο διαδίκτυο αρχές του 2011. Ανυποψίαστοι για την κομπίνα που στηνόταν σε βάρος τους, έστειλαν μέσω τραπέζι στη Ρουμανία 43.000 ευρώ. Τα τρακτέρ δεν ήρθαν ποτέ στην Κύπρο και απεγνωσμένοι κατήγγειλαν την υπόθεση στην αστυνομία. Η αστυνομία που άρχισε τη διερεύνηση της υπόθεσης εξασφάλισε μαρτυρία εναντίον του 38χρονου ύποπτου και εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Στις 20 Οκτωβρίου του 2015 ο 38χρονος συνελήφθη στη Βρετανία βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Εφαρμόστηκαν με κάθε σχολαστικότητα οι νομισμένες διαδικασίες και ο ύποπτος εκδόθηκε στη Δημοκρατία. Μέλη του ΤΑΕΛ Άρνακας μετέφεραν τον 38χρονο στην Κύπρο. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα μόλις έφτασαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ο 38χρονος συνελήφθη. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου διατάχθηκε η προφυλάκησή του για 5 ημέρες. Θεωρείται ύποπτος σχετικά με αδικήματα απάτης σχετιζόμενης με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου παρουσίασε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής το νομοσχέδιο για πρόσβαση των πολιτών σε έγγραφα του Δημοσίου. Υπεύθυνη θα είναι η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης εγγράφου, η αλλίωσης ή εξαφάνισής του θα διεξάγεται ποινική έρευνα και προβλέπονται διοικητικές ποινές. Εξαιρέσεις θα υπάρχουν για έγγραφα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, δικαστικές αποφάσεις και το κοινοβουλευτικό έργο. Το Εθνικό Επιχειρηματικό Δίκτυο CSR Cyprus προχώρησε στην ίδρυση του Κυπριακού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και επιδιώξεις του Εθνικού Επιχειρηματικού Δικτύου με εκτενή αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πραγματοποιήθηκε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη για την ετήσια συναυλία του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων εις Μνήμην Πεύκιου Γεωργιάδη. Σε χαιρετισμό, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής ανέφερε ότι στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός παιδιών ηλικίας 3 έως 10 ετών με ιδιαίτερο ταλέντο στη μουσική προς ουσιαστική αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του μουσικού πολιτισμού της Κύπρου. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώθηκε το πρωί στη Λευκοσία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για τα ομοφοβικά και τρανσεξουαλικά εγκλήματα μίσους. Τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων των κυβερνητικών τμήματων και ειδικότερα της αστυνομίας στον εντοπισμό και διερεύνηση τέτοιου είδους αδικημάτων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένιμε απόψε τα βραβεία του δημοσιογραφικού διαγωνισμού που προκήρυξε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πρώτο βραβείο στον Κυριάκο 56, δεύτερο στην Κάτια Σάβα και τρίτο στην Ελένη Κωνσταντίνου. Πρώτο βραβείο απονέμεται στο συνάδελφο Κυριάκο 56. Thank you.
Δεύτερο βραβείο απονέμεται στην Κάτια Σάβα. Και τρίτο βραβείο απονέμεται στην Ελένη Κωνσταντίνου. Στο Λότο κληρώθηκαν οι αριθμοί 15, 21, 23, 30, 31 και 49, πρόσθετος ο αριθμός 19. Βρέθηκε ένας τυχερός στην πρώτη κατηγορία, ο οποίος κερδίζει 300.000 ευρώ. Μεταβλητή ασθενής Τριομποφόρ για να καταστούν σταδιακά το απόγευμα βόρειο-δυτική έως νότιο-δυτική, ασθενής με θυμέτρη 3 έως 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια, στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 στα ορεινά. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι 70 εκατοστά και στην πλατεία Τρόδους 60. Ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 6:45 το πρωί από την εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.